Έτσι, όταν πήρε μερικά χρόνια, 10 χρόνια, με κάλεσαν και πήγα στη Μόσχα. Και ήταν ένα φεστιβάλ ορθόδοξου πολιτισμού. Το έκανε ο πατήρ Κυπριανός. Ναι, αυτός είναι ιερομόναχος Αρχιμανδρίτης, ο οποίος είχε την ευθύνη του πολιτιστικών προγραμμάτων στο Πατριαρχείο της Ρωσίας. Και με κάλεσε και πήγα και ήταν ένα φεστιβάλ που το διοργάνωνε η κυρία Μετβέτεφ. Σβετλάνα Μετβέτεφ. Λοιπόν, και θυμάμαι τι είπε αυτή η κυρία, ότι πρέπει, λέει, να συνεργαστούμε όλοι οι Ορθόδοξοι, να κάνουμε, λέει, ταινίες, ντοκιμαντέρ, σταθμούς. Τότε το διαδίκτυο ήταν μόλις ξεκινούσε, ξέρεις. Για να δώσουμε στα παιδιά μας, λέει, ορθόδοξη ποιότητα, διότι τώρα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας τρώνε τα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα σκουπίδια. Μόνο, λέει, άνθρωποι που γνωρίζουν την Ορθοδοξία και τη ζουν μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Дорогой Владыка, дайте, пожалуйста, духовный совет, как относиться к трудностям, которые сейчас мы, каждый православный христиан, получаем. Вот. Но понимаю, что это такой вопрос духовный. Πρώτον, να ευχαριστούμε τον Χριστό που μας αξιώνει να ζούμε αυτά που ζούμε. Δεύτερο, να παρακαλούμε να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και όχι το δικό μας θέλημα. Να λέμε, Χριστέ μου, φανέρωσε το θέλημά σου στη ζωή μου. Στον λαό μας εδώ στην περιοχή που μιλώ και στο διαδίκτυο μου βάζουν τις ομιλίες, εδώ και τελευταία χρόνια από το 16 μέχρι σήμερα, πόσα χρόνια έχει, ρε Δημήτρη? Εδώ και 7 χρόνια. Εδώ και 7 χρόνια θυμούμαι και πού το είπα πρώτη φορά αυτόν. Ήταν στην εκκλησία που διακονεί ο Δημήτρης, ο μεταφραστής μας. Ήταν ο Εσπερινός του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης. Μπροστά στην εικόνα τους, τη θαυματουργή και στα λείψανά τους, ένιωσα εκείνη την ώρα ότι έπρεπε να προετοιμάσω τον κόσμο μας. Τους επαρεκάλεσα και τους ιερείς μας και τον λαό μας και τους είπα στα αμέσως επόμενα χρόνια να κάνετε προσευχή και να λέτε «Χριστέ μου, δώσ' μου την υπομονή και την πίστη των Αγίων». Θα δοκιμαστεί πολύ και η υπομονή μας, αλλά και η ορθόδοξη μας πίστη. Τότε δεν υπήρχε κορονοϊός, ούτε εμβόλια. Λοιπόν, ούτε καταλάβαινε ο κόσμος ότι έρχεται παγκόσμιος πόλεμος. Να κρατήσουμε τώρα την ορθόδοξη μας πίστη. Να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να την νοθεύσει. Ούτε με οικουμενισμούς, ούτε με ζηλωτισμούς και φανατισμούς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, να μάθουμε για τα προσωπικά μας αμαρτήματα, για τις επιθυμίες μας και τους λογισμούς, με προσεκτικό νου, γρήγορο νου, να καθαρίζουμε την καρδιά μας. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Και μόλις πέσουμε σε κάτι λάθος, σε μια αμαρτία, γρήγορη μετάνοια, να μετανιώνουμε γρήγορα, να μην αφήνουμε τις ενοχές να μας τρώνουν. Αντίθετα, γρήγορα να πάμε να μετανοήσουμε πρώτα, να μιλήσουμε του Χριστού μας και εάν η αμαρτία επιμένει, να πάμε στον Πνευματικό. Και το τρίτο, με ευλογία του Πνευματικού, και με τη συγχωρητικό φρόνημα να μάθουμε να συγχωρούμε τον πλησίον μας και να προσευχόμαστε γι' αυτόν, έστω και αν μας αδικεί και μας κατηγορεί, να κοινωνούμε όσο γίνεται, όσον επιτρέπεται πιο τακτικά. Σώμα και αίμα Χριστού.
Οι Ορθόδοξοι να σταματήσουν να φοβούνται. Φτάνει να μετανοούμε. Φτάνει να ξομολογούμαστε. Φτάνει να κοινωνούμε. Αυτός που κοινωνούμε δεν είναι οποιοδήποτε. Είναι ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο Σέρβος. Σας συνιστώ όλους να το διαβάζετε. Είναι ο πιο επίκαιρος από όλους τους Αγίους. Η καλύτερη δογματική που διαβάζω είναι αυτή. Και λέει το εξής. Ο Χριστός είναι ο νικητής. Νικητής του θανάτου, του διαβόλου, ο νικητής της αμαρτίας. Το πρόβλημα είναι εμείς οι Ορθόδοξοι. Θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε μαζί με τον νικητή. Θέλουμε αιώνια ζωή ή θέλουμε μια ιδεολογία ορθοδοξίας και να κουτσοπερνούμε. Μου είπε μια γυναίκα και τελειώνω με αυτό. 80 χρονών. Αχ, Δεσπότη μου, αχ. Τι βλάκας που ήμουνα όλα αυτά τα χρόνια. Ήμουνα θρήσκα. Τώρα που ακούω τις ομιλίες σου, κατάλαβα ποιο είναι το νόημα της χριστιανικής ζωής. Και το είπε αυτός ο Ρώσος ο Άγιος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Το νόημα της χριστιανικής ζωής είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Αισθανόμεθα την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος να καθαρίζει σιγά-σιγά-σιγά-σιγά την καρδιά μας. Γιατί να καθαρίζει την καρδιά μας? Τώρα κατάλαβα ότι το Άγιο Πνεύμα καθαρίζει την καρδιά για να γίνει θρόνος καθαρός να καθίσει ο Χριστός μας στην καρδιά μας. Να γίνει ο έρωτας της ζωής μας. Και έγραψα, μου λέει, μια προσευχή και θέλω να μου πεις αν είναι σωστή. Λόγια, πες μου τι. Θεέ μου, αξίωσε με να σε αγαπήσω πριν πεθάνω. Με αυτή η γυναίκα έπιασε το νόημα. Αμήν και εμείς. Πασίγωσε. Έτσι. Δόξα Θεός.